το θέμα της Χρυσής Αυγής και την είσοδο μια σειρά από στελέχη της στην Βουλή. Θα γνωρίσουμε λοιπόν στελέχη της οργάνωσης τα οποία ψηφίστηκαν στις πρόσφατες εκλογές και εξελέγησαν βουλευτές. Θα είναι δηλαδή στο επόμενο κοινοβούλιο. Βουλευτής εξελέγει και ο κύριος, ο οποίος φώναζε το περίφημο πλέον εγέρθητη κατά την είσοδο του κυρίου Μιχαλολιάκου. Όχι, 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 όχι. 21 μέλη της Χρυσής Αυγής μπήκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κάποιους γνωρίσαμε ήδη την Κυριακή. Είναι ο νεοεκλεγής στη Β' Αθηνών Γιώργος Γερμενής. Ένα από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Χρυσής Αυγής που διέταξαν τους δημοσιογράφους να σηκωθούν σε ένδειξη σεβασμού στον αρχηγό του κόμματος. Το black metal συγκρότημα στο οποίο ηγείται χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Κεάδας. Είστε ο πατέρας του Γιώργου του Γερμενή, έτσι, που έχει εκλεγεί. Ναι, ακριβώς. Είναι σε ένα συγκρότημα στο Nair Mataron. Είναι ιδρυτής. Από μικρό παιδί του άρεσε η μουσική. Βέβαια, εγώ δεν την πολύ καταλαβαίνω, για να είμαι και ειλικρινής, την black metal. Ο γιος μου ευχαριστημένος έμεινε, αν και το ποσοστό αυτό μας αδικεί. Όχι ότι είμαι αχάριστος. Αλλά επειδή γνωρίζω πολύ καλά τη Χρυσή Αυγή, ότι είναι ένα καθαρά πατριωτικό ελληνικό κόμμα, θα έπρεπε δηλαδή να πάρει πολύ παραπάνω. Ο Γιώργος Γερμενής εκλέχθηκε με πάνω από 4.000 ψήφους. Ο μπασίστας επί σκηνής εμφανίζεται βαμμένος, ακολουθώντας κατά γράμμα το στυλ της black metal μουσικής. Τις παλαβομάρες που έχουν γράψει, αυτά που λένε σατανιστικά, αυτά είναι αστεία. Ίσα ίσα ο γιος μου χριστιανός ορθόδοξος είναι. Όπως είμαι και εγώ. Σε ομιλίες του κατά την προεκλογική περίοδο προσπαθούσε να πείσει για την αναγκαιότητα να βρίσκεται στη Βουλή. Χρυσή Αυγή πιστεύει στην ανωτερότητα του ελληνικού πολιτισμού. Στην ανωτερότητα της ελληνικής φυλής. Με εμφάνιση που παραπέμπει σε ήρωες του 1821, εμφανίστηκε στα προεκλογικά του φυλάδια ο υποψήφιος Χρυσής Αυγής στην Λετωλοκαρνανία. Συντοπίτες του παρομοίαζαν τον σημερινό βουλευτή λόγω φυσιογνωμίας με τους Καραϊσκάκη και Αθανάσιο Διάκο. Εντάξει. Έτυχε να μοιάζουν, να πούμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε αυτούς τους μεγάλους άντρες, ούτε στο μικρό του στο δαχτυλάκι, έτσι, σε καμία περίπτωση. Τώρα αν έτυχε να μοιάζουν, αυτό καλό είναι. Ο ίδιος περιμένει με ανυπομονησία, όπως λέει, την ημέρα που θα καθίσει στα έδρανα της Βουλής. Ο κόσμος τι μου έλεγε, να πάμε εκεί πέρα να τους πετάξουμε έξω όλους αυτούς που ψηφίσανε τόσα χρόνια, γιατί τους κοροϊδέψανε. Να βοηθήσουμε, μπας και ξεβρωμίσουμε, όπως έγραψε και στο τέτοιο αυτόν τον τόπο που παραβρώμησε να μου. Είτε από κλέφτες, είτε από μετανάστες, είτε από λοποδίτες. Στη Β' Αθήνα, σε εάν παρατηθεί της έδρας ο Νίκος Μιχαλολιάκος, εκλέγεται ο Ηλίας Παναγιώταρος. Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου κατά του Πέτρου Ευθυμίου σε καφέ στο Χαλάνδρη, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Στην περιφέρεια Αττικής εκλέγεται ο εκπρόσωπος τύπου Ηλίας Κασιδιάρης, πρόσωπο που ανήκει στο στενό κύκλο της ηγετικής ομάδας. Η Χρυσή Αυγή είναι μια οικογένεια, είναι μια στρατιωτική μονάδα, για την ακρίβεια με στρατιώτες, μια μονάδα η οποία γιγαντώνεται, πλέον ενισχύεται καθημερινά με ένα και μοναδικό στόχο, να καθαρίσει επιτέλους αυτή τη χώρα. Στη Β' Αθήνας εκλέγεται και η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια. Ενώ στη Β' Πειραιά ο Ιωάννης Λαγός, ένας ακόμη στενός συνεργάτης του Νίκου Μιχαλολιάκου. Τελείωσε, δεν μιλάει κανείς. Στον ιστορικό Δήμο του Διστόμου η Χρυσή Αυγή πήρε 335 ψήφους. Ντροπέ, μόνο ντροπέ. Κατακρίνουμε αυτό. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει δικαιολογία. Μοναδικό θέμα συζήτησης στις τελευταίες δύο μέρες εδώ στο Δίστομο είναι τα αποτελέσματα των εκλογών και τα ποσοστά που πήρε η Χρυσή Αυγή. Ξέρω σίγουρα ότι είναι 37. Οι οποίοι δεν ήταν από το Δίστομο. Έχουμε και κάποιους συντριβωμότητες που έχουν στάσει σπίτι γύρω στους 400 ψήφους. Ναι. Δεν πιστεύω ότι οι διστομίτες έχουν ψηφίσει Χρυσή Αυγή. 440.000 είναι οι ψήφοι που πήρε συνολικά η Χρυσή Αυγή, ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσε στη Β' Αθήνας.